Ο λαός, ο καθήμερος εν σκότη, είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, πόσο έμφυτη είναι η αγάπη του ανθρώπου προς το φως. Αγαπάει ο άνθρωπος το φως. Αν υποτεθεί ότι κάποια στιγμή μπορούσε να επικρατήσει ένα σκοτάδι, τότε ο άνθρωπος τρομάζει. Όταν γίνεται μία έκλειψη ηλίου, παρότι ξέρουμε ότι είναι παροδική, ο άνθρωπος αισθάνεται ένα φόβο και το βλέπουμε αυτό να διαχέεται μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία. Και τα ζώα τρομάζουν όταν δεν περιμένουν σκοτάδι και έρχεται σκοτάδι. Γι' αυτό και οι άνθρωποι ελάτρευσαν το φως. Όλοι οι λαοί ελάτρευσαν το φως ή τη φωτιά. Γιατί ακριβώς, σας είπα, είναι έμφυτο μέσα στον άνθρωπο να αγαπά ο άνθρωπος το φως. Τόσο πολύ, ώστε νόμισε ότι το φως είναι Θεός. Αλλά σιγά σιγά ο άνθρωπος προσπάθησε να βρει μέσα σε αυτό το υλικό φως ένα άλλο φως, ένα πνευματικό φως, και να το κάνει μια ιδέα φωτεινή και να λατρεύσει μετά αυτή τη φωτεινή ιδέα. Και έτσι άρχισε να περνά ο άνθρωπος από τη λατρεία του φωτός του αισθητού στη λατρεία του φωτός του νοητού. Αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, ο άνθρωπος ευρίσκεται σε μία ειδωλολατρεία, διότι ούτε το αισθητό φως είναι Θεός, ούτε οι ιδέες και η αλήθεια, όπως τουλάχιστον ο άνθρωπος αντιπίστευε, είναι Θεός. Δεν είναι τίποτε από αυτά Θεός. Ωστόσο, την εικόνα του φωτός την προανήγγειλε ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια πριν έρθει στον κόσμο αυτόν το αληθινόν φως, ο οποίος δεν είναι το άλλος παρά αυτός ο Μεσσίας. Και είπε ο Ισαΐας αυτό το οποίο μας καταχωρεί σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής». Πράγματι, αυτό το φως που προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας ήλθε και είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ήλιος ο ανέσπερος. Είναι το φως το αληθινόν. Αλλά είναι ο δημιουργός του αισθητού φωτός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πραγματικός Θεός, ο κτίστης του παντός. Έτσι, η λατρεία του Ιησού Χριστού είναι η λατρεία του Θεού, του δημιουργού όσων ο άνθρωπος προ Χριστού εθεοποίησε και ελάτρευσε. Αλλά οι άνθρωποι είδαν το φως αυτό του Χριστού, πήγαν για κάποια στιγμή κοντά του, αλλά κλώτσισαν μετά. Είναι αυτό που θα γράψει αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον, ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως». Περίεργη κίνηση του ανθρώπου, ανάστροφη κίνηση του ανθρώπου, ενώ αγαπά το φως και αναζητά το φως και το αισθητό και το νοητόν φως, τον ευλέπουμε τον κόσμον. Όταν έρχεται το αληθινόν φως,
να πλησιάσει και να φεύγει. Αυτός ο μηχανισμός είναι περίεργος. Πρέπει να αναζητήσουμε την αληθινή αιτία, γιατί αυτό το φως που ήρθε στον κόσμο μένει. Είναι το φως του Χριστού, είναι ο Χριστός ο ίδιος. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν κοντά του και φεύγουν. Γιατί άραγε? Μήπως κάτι φταίει στο φως? Μήπως κάτι φταίει στους ανθρώπους? Αναμφισβήτητα, στο φως δεν υπάρχει τροπής αποσκίασμα, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος. Δεν υπάρχει ίχνος σκιά στο φως. Είναι το φως. Και είναι πραγματικά το αληθινόν φως. Τότε τι συμβαίνει? Γιατί οι άνθρωποι μένουν μακράν του φωτός. Είναι εκείνο το οποίο ρωτούν οι πάντοτε οι πιστοί και λέγουν, γιατί μένουν οι άνθρωποι μακρά του Χριστού, αφού είναι το φως των αληθινών? Δεν λέγουμε στο σύμβολο της πίστεως ότι ο Πατήρ είναι φως, ο Υιός είναι φως, το Πνεύμα το Άγιον είναι φως. Συνεπώς, ο Υιός είναι φως εκ φωτός. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι φεύγουν? Είναι οι αιτίες κάποιες. Είναι τρεις. Η πρώτη αιτία είναι η αμαρτία. Η αμαρτία στέκεται μία τροχοπέδη που δεν αφήνει τον άνθρωπο να πλησιάσει προς το φως, αλλά και μία οστική δύναμη, η αμαρτία, που αποθεί τον άνθρωπο από το φως. Ο μηχανισμός αυτής της οστικής δυνάμεως είναι όπως μας τον περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελίο του. Λέει, το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο. Και οι άνθρωποι δεν αγάπησαν το φως, αλλά το σκοτάδι. Γιατί? Ειν γάρ πονηρά αυτών τα έργα. Διότι σαν πονηρά τα έργα τους. Πας γάρ, ο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτού. Καθένας λέγει που τα φαύλα πράσι δεν έρχεται στο φως, το μισεί το φως. Γιατί? Φοβάται. Έχει ένα φόβο. Ποιος είναι ο φόβος αυτός? Το φως θα φωτίσει τη συνείδηση του ανθρώπου, ή καλύτερα θα φωτίσει τις πράξεις του, όχι την συνείδηση, τις πράξεις του, και θα γίνουν φανερές στους ανθρώπους και θα σπεύσει να κρυφτεί, γιατί θα ντροπιαστεί. Και έτσι κρύπτεται και φεύγει και μισεί επιπλέον το φως. Προσέξτε αυτό το μισεί, το ότι κανείς μπορεί να φύγει, είναι μια παθητική κατάσταση. Του να φτάσει να μισεί όμως το φως και να στρέφεται και εναντίον του φωτός, αυτή είναι μία ενεργητική κατάσταση και δείχνει πλέον μία πόρωση εις τον άνθρωπο και είναι κατάσταση απελπιστική. Γιατί άραγε ο άνθρωπος μισεί το φως? Η λογική του λέγει ότι αυτά τα οποία έρχονται να φανερωθούν, ο Θεός να φανερωθεί, είναι πράγματα τα οποία αντιτίθενται στο λογικό του. Δηλαδή έρχεται ένας παραλογισμός και ο άνθρωπος αποθεί αυτόν τον παραλογισμό. Αγαπητοί μου, ο νους δεν έχει λόγους να αρνηθεί το φως. Δεν έχει λόγους να αρνηθεί την αλήθεια. Δεν έχει λόγους να αρνηθεί τον Χριστόν. Ο νους, η καρδία έχει τους λόγους της. Η καρδία είναι βρώμικη. Η καρδία επιθυμεί τα πονηρά και εχμαλωτίζει και αυτόν τον νου του ανθρώπου για να μην μπορεί να πλησιάσει προς την αλήθεια. Λέγει ένας φιλόσοφος, ο Φίχτε, ότι τα φιλοσοφικά συστήματα είναι η ιστορία των καρδιών μας. Βλέπετε, οι άνθρωποι συνθέτουν φιλοσοφικά συστήματα, είτε ηλιστικά, είτε ιδεαλιστικά, είτε ό,τι θέλετε.
Αυτά όλα δεν είναι παρά μία εξωτερική πρόβολη μιας βιώσεως, ενός βιώματος. Όχι τόσο αυτό που σκέφτομαι, όσο αυτό που ζω, όσο αυτό που θέλω να ζω και επιμένω να ζω. Αυτό το προβάλλω προς τα έξω και το κάνω φιλοσοφικό σύστημα. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό, γιατί φτάνει ο άνθρωπος να αρνείται το φως, να αρνείται την αλήθεια, επειδή δεν θέλει να αρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του. Είναι και μια ακόμη αιτία. Είναι μια υποκειμενική αντίληψη της αληθείας που υπάρχει. Δηλαδή το ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει τα πράγματα εντελώς υποκειμενικά. Όχι όπως είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή η εξαντικειμένου αλήθεια δεν φτάνει μέσα στο νου του, αλλά περνάει από μια διαδικασία, περνάει από ένα διάφραγμα ούτως υπήν έγχρωμο, που τελικά του χαρίζει μια υποκειμενικότητα στην αντίληψή του για την αλήθεια. Θα σας θυμίσω όταν ο Κύριος εχόρτασε τους 5.000 ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν ο Κύριος έφυγε και έφυγε αφού διέλυσε τα πλήθη και έφυγε περπατώντας τη θάλασσα, όπως ξέρετε εκείνο το γνωστό θαύμα που έκανε ο Κύριος όταν συνήθισε στο μέσον της λίμνης τους μαθητάς του που πάλευαν με τα κύματα τα αφρισμένα, που είχε σηκωθεί πολύ δυνατός άνεμος. Πάντως ο όχλος έχασε τον Ιησού, τον αναζητούσε, τον βρήκε όμως. Και όταν τον βρήκε του λέγουν: «Κύριε, εδώ είσαι». Και ο Κύριος τους λέγει: «Με αναζητείτε γιατί φάγατε το ψωμί που χάνετε, που όποιος το φάει ξαναπεινά. Σας λέγω ότι να φάτε την βρόσιν την μη απολυμένη, αλλά την μένουσα». Όχι αυτή που χάνεται, αλλά αυτή που μένει. Και ποια είναι αυτή? Είναι, λέγει, η σάρκα μου και το αίμα μου. Ο λόγος αυτός φάνηκε σκληρός στον κόσμο αυτόν. Και τότε όχι μόνο πια δεν τον ακολούθησα λέγοντας ότι σκληρός εστίν ο λόγος ούτως της δύναται αυτού ακούειν, αλλά και έστρεψαν την πλάτη τους και έφυγαν. Γιατί? Μάλιστα στους μαθητάς του ο Κύριος επιμένει και λέγει: «Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε?» «Όχι, Κύριε, δεν θέλουμε να φύγουμε», λέγει ο Απόστολος Πέτρος. «Έχεις ρήματα ζωής αιωνίου». Γιατί? Γιατί οι μεν φεύγουν, οι δε μένουν? Γιατί απλούστατα δεν κάθισαν να καταλάβουν μερικά πράγματα. Γιατί δεν κάθισαν να καταλάβουν? Γιατί μέσα στο μυαλό τους είχε κολλήσει μια ιδέα ότι ο Μεσσίας είναι ένα πρόσωπο που θα έρθει ένδοξο, που θα τους δώσει να φάινε και να πιούνε. Αυτή την ιδέα δεν μπορούσαν να την ξεκολλήσουν μέσα από το μυαλό τους. Και συνεπώς είχαν μια, θα λέγαμε, ένα διάφραγμα, σας είπα, έγχρωμο, που κάτι που θα έρχονταν απ' έξω μέσα, περνούσε μέσα από αυτό το διάφραγμα και εχρωμάτιζε τα πράγματα, εχρωμάτιζε την αλήθεια, την παρήλασε. Και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι ο Μεσσίας δεν είναι ένα πρόσωπο που θα τους δώσει να φάνε και να πιούν, αλλά είναι άλλη αποστολή του Μεσσίου. Είναι η αποστολή του να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία και να δώσει σωτηρία οντολογική, να αναστήσει τους ανθρώπους όταν πεθαίνουν και να τους οδηγήσει πλήρης πάλι ανθρώπους εις την βασιλεία τη δική του. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Και το χειρότερο, δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Γιατί θα μπορούσαν να υπούν: «Για στάσου, κάτι μας λες εσύ εδώ, για να ακούσουμε τι είναι αυτό». Το ίδιο συνέβη και με τους Αθηναίους, αγαπητοί μου, στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου. Όταν ομίλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, αυτοί νόμισαν ότι είναι μια καινούργια θεότητα, θηλυκή, την οποία εισαγάγει ο Παύλος πλάι σε μια αρσενική θεότητα που λέγεται Ιησούς. Και επειδή
ο εθνικός κόσμος πίστευε συνήθως σε ζευγάρια θεότητες. Γι' αυτό το λόγο νόμισε ότι κάτι τέτοιο φέρνει ο Παύλος. Αλλά ο Παύλος επιμένει στην Ανάσταση του Χριστού. Άρχισα να αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι γελίο. Ανάσταση. Θα πει Ανάσταση. Αυτό είναι γελίο πράγμα. Και δεν κάθισαν να ρωτήσουν περισσότερα, αλλά προχώρησαν στην ηρωνία, λέγοντας «Καλά καλά φτάνει, ακουσόμεθα σου πάλι». Και ενώ αρχίζει υπέροχα και θα έλεγα ρητορικότατα και φιλοσοφικότατα και ψυχολογικότατα ο Απόστολος Παύλος την ομιλία του στους Αθηναίους, όσο σε καμιά άλλη ομιλία ομίλησε έτσι ο Παύλος περίτεχνα, σταματάει από το όμως και κατέβηκε από το βήμα, διότι τον εχλέβαζαν πλέον οι ακροατές του. Γιατί? Είχαν εσφαλμένη αντίληψη περί της αληθείας. Δεν κάθισαν να ακούσουν. Κάτι τους εμπόδισε. Είναι ο εγωισμός. Είναι και οι δοξασίες που έχουν φωλιάσει μέσα μας. Γι' αυτό το λόγο, να σας πω ένα παράδειγμα. Ο αληθινός επιστήμον που θα ήθελε πραγματικά να βρει κάτι καινούριο, ποτέ δεν θα μείνει σε εκείνο που χιλιάδες φορές ενδεχομένως μετρήθηκε. Αλλά θα ξαναπροβεί στο να το ξανομετρήσει. Φερρυπίν, την ταχύτητα του φωτός. Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα τη μετρούν ακόμη. Δεν μετρήθηκε μια φορά. Τη μετρούν, την ξαναμετρούν, την ξαναμετρούν. Και θα τη μετρούν και θα τη μετρούν. Γιατί? Πάντα ελπίζουν να βρουν κάτι καινούριο. Και πράγματι βρήκαν κάτι καινούριο στην αρχική μέτρηση που είχε γίνει. Αυτό το κάτι καινούριο δίνει στοιχεία πολύτιμα. Το υδρογόνο. Το συλλαμβάνουν και το μετρούν. Και το ξαναμετρούν. Και το ξαναμετρούν. Και το ξαναμετρούν. Κάποτε βρίσκουν μια διαφορά βάρους σε ένα άτομο υδρογόνου. Γιατί να είχε αυτό το πράγμα διαφορά βάρους? Για να ξαναμετρήσουμε. Να ξαναμετρήσουμε. Και βρήκανε το βαρύ υδρογόνο, το δευτέριον. Ο αληθινός επιστήμον ξεκολλάει από μια προκατάληψη. Ξεκολλάει από μια αντίληψη που μπορεί να έχει για κάτι που του παρέδωσε. Το δέχεται, το αφήνει. Δεν το απορρίπτει, αλλά ερευνά. Ξανά ερευνά. Έτσι και ο εκείνος ο οποίος θέλει να βρει όχι πια την επιστημονική αλήθεια, αλλά και την αλήθεια περί του Θεού. Αυτό έπαθε ένας ολόκληρος λαός, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι. Εκόλλησαν επάνω σε μια αντίληψη που είχαν περί Μεσσίου. Και το τραγικό για αυτούς, ότι μέχρι σήμερα μένουν κολλημένοι σε εκείνη την παλιά τους αντίληψη περί Μεσσίου. Τι δυστύχημα. Πλησιάζουμε ανθρώπους και τους λέμε να αλλάξει η ζωή τους. Τους λέμε ότι δεν είναι όπως πιστεύουν ο χριστιανισμός. Δεν είναι έτσι ο Χριστός. Είναι διαφορετικά. Και σου λέγουν, ναι, ναι, όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Κάτσε άνθρωποι να κουβεντιάσουμε. Να σου πούμε, να σου εξηγήσουμε, να ψάξουμε στην Αγία Γραφή. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δεν θα ακούσεις τίποτα από μένα εάν αυτό δεν έρθει με την απόδειξη της Αγίας Γραφής. Λέει στην Τετάρτη του Κατήχηση. Που σημαίνει ότι ο άλλος δεν κάθεται, μπαίνει στη δική του την αντίληψη. Και αυτό οπωσδήποτε αποτελεί ένα εμπόδιο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στο βάθος αγαπά ο άνθρωπος να μένει σε αυτή την υποκειμενική αντίληψη. Ξέρετε γιατί? Γιατί επιθυμεί ένα Ευαγγέλιον που να ταιριάζει στα μέτρα του. Δηλαδή, όπως αυτός θα το ήθελε να είναι κομμένο. Αλλά δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο να είναι στα μέτρα του καθενός. Ο καθένας θα σταθεί στα μέτρα του Ευαγγελίου. Και όχι το Ευαγγέλιο στα μέτρα τα δικά μου. Αν λοιπόν στο βάθος της συνειδησεώς μου, του υποσυνειδήτου μου, αν θέλετε, επιθυμώ την αλήθεια να είναι όπως εγώ θα την επιθυμούσα, γιατί έτσι με βολεύει, αναμφισβήτητα, τότε φτιάχνω ένα υποκειμενικό
κατασκεύασμα της αληθείας. Αν θέλετε, ένα είδωλο. Και δεν πάω σε αυτή τούτη την αλήθεια. Αλλά είναι και μια τρίτη αιτία. Είναι μεταφυσική αυτή η τρίτη αιτία. Είναι πέρα από τον άνθρωπο. Ωστόσο όμως δεν είναι αμέτωπος ο άνθρωπος και σε αυτή την υπόθεση. Είναι ο διάβολος. Είναι ο διάβολος ο οποίος έρχεται να επηρεάσει δυσμενώς τον άνθρωπο να μην δεχτεί την αλήθεια. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είναι ο άρχον του σκότους, ο οποίος το παίρνει από τον Ισαΐα, είναι στο Ευαγγέλιο του 12,40, ο οποίος άρχον του σκότους τετύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία. Έρχεται και δημιουργεί τύφλωση στα μάτια, πόρωση στο νου. Να μην δεις, να μην καταλάβεις. Γιατί άραγε? Γιατί ο διάβολος μισεί το φως. Ήτος το φως κάπου και έπεσε. Και πέφτοντας θέλει από μίσος προς τον Θεό και από φθόνο προς τον άνθρωπο, θέλει και άλλα λογικά κτίσματα να είναι όμοια με αυτόν. Είναι και εδώ η ίδια ψυχολογία που υπάρχει και στον άνθρωπο. Ένας μαθητής, αν μείνει στην ίδια τάξη, αναμφισβήτητα θα επιθυμούσε να είχαν μείνει όλοι οι συμμαθητές του στην ίδια τάξη. Τότε δεν θα αισθάνεται το άσχημα. Είναι ο μύθος της κολονής Αλεπούς. Κόπηκε η ουρά της Αλεπούς στο δοκάνι και είδε ότι είναι κολοβή. Θα επεθύμει να είναι όλες οι αλεπούδες κολοβές. Αυτός ο μύθος της κολοβής Αλεπούς, αγαπητοί μου, ισχύει και εις τον διάβολο, που είναι λογική ύπαρξης, ισχύει και δια τους ανθρώπους που είναι λογικές υπάρξεις. Δηλαδή, θέλει ο διάβολος να είναι, σας το είπα, να είναι όμοια τα λογικά όντα οι άνθρωποι, όπως και αυτός. Και φοβερό. Και έρχεται και βρίσκει είσοδο εις τον άνθρωπο. Πώς βρίσκει είσοδο? Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Διότι στον μη αμαρτάνοντα άνθρωπον ο διάβολος δεν βρίσκει είσοδο. Δεν μπορεί να βρει είσοδο. Είναι απ' έξω. Προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα του και να του κάνει ζημία. Λίγο πιο πάνω από αυτά που σήμερα είπαμε στην Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί, περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ο Κύριος ήτο στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Επειράστηκε ο Κύριος από τον διάβολο, αλλά ο Κύριος δεν έπαθε τίποτε. Και φυσικά η ανθρωπίνη του φύσης, την οποία μόνον αυτήν έβλεπε ο διάβολος, διότι τη θεία φύση δεν την έβλεπε, γιατί αλλιώτικα δεν θα τολμούσε να πειράξει τον Κύριον. Και του έφερε τρεις πειρασμούς. Τον πειρασμό της σωματικής απολαύσεως, παρότι ήταν πεινασμένος 40 ημέρες από την νηστεία, και του λέγει κάνε τις πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Γιατί όχι ψωμί αλλά ψωμιά? Γιατί ακριβώς εδώ βλέπει κανείς το φάλτσο του διαβόλου, να είναι πολλά. Ένα ψωμί δεν θα το αρκετό να χορτάσει ο Κύριος? Εδώ αμέσως ελέγχεται το διάβολο. Ύστερα τι του λέγει? Του λέγει με εύκολο τρόπο μπορείς να γίνεις Μεσσίας. Πες από το αέτομα του ναού, τον οποίο οδήγησε εκεί πάνω, πέσε κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα. Ψεύτης, απατεών ο διάβολος, δεν θα πάθεις τίποτε. Και επικαλείται και την Αγία Γραφή, γέγραφτε γάρ περί σου και τα λοιπά, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται για σένα, παραγγέλει για σένα, να μην σκοντάψει καν το πόδι σου σε μία πέτρα. Και τότε θα δουν οι άνθρωποι ότι δεν παθαίνεις τίποτα και θα πούν «Α, πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο εύκολος τρόπος». Ενώ στο σχέδιο του Θεού ήταν ο δύσκολος τρόπος, ήταν ο σταυρός και η ταπείνωση. Και ο τρίτος πειρασμός τι του λέγει? Του λέγει «Θα σου χαρίσω όλα τα πλούτη των βασιλειών της γης, αν θες και με προσκυνήσεις».
Αλλά εις τον Κύριον δεν υπήρχε τίποτε που να δεχτεί όλους αυτούς τους πειρασμούς. Κατ' άνθρωπον λέγω φυσικά. Δεν υπήρχε τίποτε. Έτσι και στους ευλαβείς ανθρώπους, στις καθαρές ψυχές, δεν βρίσκει ο διάβολος τόπο. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει όμως πρώτον τις ειδονές, δεύτερον την γενοδοξία και τρίτον τα πλούτη, αυτούς τους τρεις μεγάλους πειρασμούς, τότε βρίσκει ο διάβολος την είσοδο, μπαίνει μες στον άνθρωπο και τότε αρνείται τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος ήρθε ταπεινός εις τον κόσμο αυτόν. Ήρθε παθητός και του λέγει ο Χριστός ότι θα μπεις δια της στενής πύλης στην βασιλεία μου. Ο διάβολος του λέγει, γιατί στενή πύλη, η ευρεία, γιατί να μην χαρείς τη ζωή σου. Ο Θεός δεν σου την έδωσε τη ζωή, γιατί να μην τη χαρείς. Ναι μεν, αλλά υπάρχει μια προϊστορία. Ευρύς ήταν ο δρόμος στον Αδάμ. Έπεσε ο Αδάμ και από τότε έγινε στενός ο δρόμος. Για να ξαναγυρίσουμε πίσω πρέπει να βαδίσουμε το στενό δρόμο. Ο διάβολος όμως με τον ορθολογισμό που προσφέρει κάνει τον άνθρωπο τελικά να είναι πορωμένο το μυαλό του, σκοτεινό το μυαλό του, σκοτεινά τα μάτια του, να μην καταλάβει τίποτε και τελικά να αρνείται τον Ιησού Χριστόν. Είναι πραγματικά ένα δυστύχημα, αγαπητοί μου, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο και έρχεται διαρκώς και οι άνθρωποι επιμένουν να το αρνούνται. Το χειρότερο για το λαό μας, θα ήθελα να περιοριστώ λίγο στο λαό μας, είναι τούτο, ότι εμείς πρώτοι δεχτήκαμε από τους λαούς, τους εθνικούς λαούς, πρώτοι δεχτήκαμε το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στη γλώσσα τη δική μας. Και εμείς σήμερα κλωτσάμε το Ευαγγέλιο. Το κλωτσούμε. Αυτό για μας είναι ένα δυστύχημα, είναι ένα κατάντημα. Είναι μια φτώχεια. Έχουμε φτωχήν. Νομίζουμε ότι αν κλωτσίσουμε την αλήθεια, την αιωνία των Ιησών Χριστών, ότι έτσι θα δημιουργήσουμε μια καινούργια ζωή, θα λάμψουμε με το παλιό, με την παλιά μας εκείνη λάμψη που είχαμε όταν ήμεθα ως αρχαίοι Έλληνες με τον πολιτισμό μας, θα σταθούμε πλάι αισθήματα μειονεκτικότητος, θα σταθούμε πλάι στους λαούς που γελίζουμε τον πολιτισμό τους. Και για να σταθούμε πλάι τους πρέπει να κλωτσίσουμε το Ευαγγέλιο, γιατί και αυτοί το έχουν κλωτσίσει, το έχουν παραποιήσει. Κάτι μόνο έχουν κρατήσει από το Ευαγγέλιο, που ειλικρινά μόνο Ευαγγέλιο δεν είναι, αυτό που έχει κρατήσει τουλάχιστον ειδήσεις. Για να μην πω παραπέρα, το έχουν ολότελα πετάξει το Ευαγγέλιο, παραπέρα. Έτσι τρέχομαι εμείς σαν φτωχοσυγγενείς, τρέχομαι να πάμε πλάι στους πλουσίους συγγενείς μας, να τους δείξουμε ότι είμαστε κι εμείς κάτι και απεμπολούμε το Ευαγγέλιο. Ενώ ο πλούτος μας είναι το Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε καν τη στοιχειώδη, θα λέγαμε, ευφυΐα να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να κλωτσίσουμε το Ευαγγέλιο. Ότι αυτό είναι η δόξα μας. Αυτό είναι η τιμή μας. Αυτό είναι η ύψωσής μας. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως. Αγαπητοί, έστω και μερικοί Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αν το καταλάβουν αυτό, θεωρείται κέρδος. Έως ότου περάσει μια λέλαπα που μπορούμε να περνάμε, λέλαπα αποθήσεως του Ευαγγελίου, και πέφτει η οργή του Θεού. Γι' αυτό λέγει στην οδή του ο Ισαΐας, όταν δεις την οργή του Κυρίου, μπες στο ταμείο, κρύψου εκεί. Έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου, θα φυλάξεις όμως εκείνα που έχεις. Θα τα φυλάξεις. Και όταν θα περάσει αυτή η οργή, θα βγεις και θα φωνάξεις ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αγαπητοί μου, αν θέλουμε να επιζήσουμε, δεν κρέμεται σε μας ο Θεός. Εμείς πρέπει να κρεμαστούμε από το Θεό. Αν θέλουμε να επιζήσουμε και σαν λαός, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο φως του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, και τότε πραγματικά θα πάρουμε τη δόξα του Θεού, μα μια δόξα που γελίζει και εις τον παρόντα κόσμο.